ως φίλοιξ εξήλθησας των αρετών τους καρπούς, ασκήσας σαρκό ασαρκός, αμυγδαλής ενθήτω, Δαβίδ Πατερός Ιε, όθεν Θεσσαλόν, σώσει σου πόνις, χάριν παρακυρίου δάψιλι καρπουμένη, γερεριος μεσι την σε θερμόν προς τον φιλάνθρωπο. Τη 26η του μηνό Ιουνίου. Δαβίδ Οσίου του Εν Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθία, Ανθίονο Οσίου, Μεδίκου Μεγαλομάρτυρο του Ιατρού, Δαβίδ Ο Σιομάρτυρο του Αγιανανίτου. Ο Όσιο Δαβίδ Ο Εν Καταγόταν από την Θεσσαλονίκη και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του πρώτου, 527 έως 565. Η ζωή του Οσίου Δαβίδ ήταν μία συνεχής φιλανθρωπία και εργασία για την πίστη του Χριστού. Όταν ήλθε η κατάλληλη ώρα, ο Δαβίδ μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και έγινε ασκητής. Για τρία ολόκληρα χρόνια κατοικούσε επάνω σε ένα δένδρο Εκεί επάνω στο δένδρο, με τα λιοπύρια του καλοκαιριού και τις παγωνιές του χειμώνα, δουλαγωγούσε το σώμα του, με άσκηση στην εγκράτεια και με προσευχή, απαγγέλλοντας στίχους του Προφητάνακτος και ομονίμου του Δαβίδ. Ομοιόθην πελεκάνι ερημικό, εγενήθινος σύνυκτη κόραξ ενικοπέδο, υγρύπνησα και εγενόμην ως στουλουθείων μονάζων επιδόματος δηλαδή έγινα όμοιος με πελεκάνο, που περνά τις μέρες του στην έρημο. Κατάντησα σαν κλαυσοπούλι που κράζει κλαψιάρικα τη νύχτα, σε ερυπωμένο σπίτι. Παρέμεινα άυπνος και έγινα σαν στρουθείο, που έχασε το σύντροφό του, και μένει μόνο στο ύψος της στέγης. Πράγματι, ο Όσιος Δαβίδ με την αυστηρή άσκηση, κατάφερε να υποτάξει σε μεγάλο βαθμό τα πάθη της σάρκας και να γίνει ένας ένσαρκος άγγελος. Γι' αυτό και οι Θεσσαλονικοί τον έκριναν σαν κατάλληλο για αντιπρόσωπό τους στον Ιουστινιανό, από τον οποίον θα ζητούσαν έπαρχο για την πόλη τους. Στον γυρισμό ο Όσιος Δαβίδ παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ο Όσιος Ιωάννης, επίσκοπος Γοτθίας 8ο αιώνας μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στην Κρυμαία, καταγόμενος από την χώρα των Ταυροσκυθών. Για την αρετή του ψηφίστηκε επίσκοπος και χειροτονήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιβηρίας και όχι από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπόλεως, λόγω της αιρέσεως της οικονομαχίας. Μετά από την σύγκληση της Αγίας και Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, επισκέφθηκε στην Κωνσταντινούπολη τους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο και Ειρήνη. Κατά την επιστροφή του αναγκάστηκε να μείνει στην Αμάστριδα του Πόντου για τέσσερα χρόνια λόγω των βαρβαρικών επιδρομών και εκοιμήθη εκεί. Το αλείψανό του το ενταφίασε με τιμές ο Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος.